που έρχομαι τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες και σε άλλες περιοχές της, της Θεσσαλίας, αλλά και όπου έχει, έχουν πληγεί περιοχές, γιατί είναι και η Στερεά, παρακάτω είναι και τα Ιόνια, αλλά δεν είναι το επίκεντρο. Εδώ, όπου αυτό το ακραίο φαινόμενο ήρθε με τέτοια ορμή, όπως πολύ σωστά και αρκετές φορές τονίζω ο Περιφερειάρχης και πρέπει να λέγεται, γιατί όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα ιδιαίτερα ακραίο φαινόμενο, καιρικό φαινόμενο. Οπότε πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, ότι ήταν κάτι το οποίο ήρθε και χτύπησε και χτύπησε εδώ. Αυτή τη στιγμή είμαστε, η καρδίτσα είναι ο πυρήνας της μεγάλης ζημιάς, εδώ που έγινε η φοβερά μεγάλη ζημιά, γιατί χτύπησε όλες τις διαστάσεις της. Χτύπησε τις υποδομές, χτύπησε το αγροτικό εισόδημα, τον αγροτικό κόσμο, τις επιχειρήσεις, την καθημερινότητα όλη. Καθήλωσε όλη την πόλη. Συνεπώς, εδώ είναι και το μέλημα του Πρωθυπουργού που επισκέφθηκε την πόλη και από την πρώτη στιγμή είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Έχω αναπτύξει με όλους ένα διάβλο πολύ επικοδομητικής συνεργασίας, όπως και με την κρίση του κορονοϊού, έτσι και τώρα έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας και θέλουμε να παίρνουμε για να λύνουμε τα προβλήματα. Έχουμε καταφέρει σε λιγότερο από ένα μήνα από τότε που ξέσπασε το φαινόμενο να ολοκληρώσουμε όλες τις προβλεπόμενες κανονιστικές πράξεις, να βγουν όλες οι οικεία όλων των Υπουργείων, να κάνουμε τροποποιήσεις σε διατάξεις. Όπου το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο δεν προέβλεπε κάτι, το προβλέψαμε, το αλλάξαμε. Και φυσικά να λειτουργήσουν οι πλατφόρμες. Μετά από 20 μέρες πληρώνεται κόσμος, όταν σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν ήταν 4 και 5 μήνες. Αυτή τη στιγμή πέφτουν χρήματα στην καρδίτσα, σε όλη την περιοχή. Για παράδειγμα, έχουν πέσει από την πλατφόρμα κοντά στα 400 δικαιούχοι, έχουν πάρει 5.000 και 8.000. Μέσα σε μία πρώτη εβδομάδα, όπου γίνονται και όλη την ώρα τρέχουν οι καταθέσεις που έχουν γίνει, είναι πάνω από 5.000 αυτή τη στιγμή. Οπότε έχουμε ένα 7, 8, 10% που αρχίζει και έχουν αποζημιωθεί ήδη τις μέρες που μιλάμε. Άρα, ουσιαστικά μιλάμε για 2,3 εκατομμύρια που έχουν πάει σε δικαιούχους και το 90% μιλάμε για καρδίτσα αυτή τη στιγμή. Αυτά με τα χθεσινά δεδομένα. Σήμερα αυξάνονται, γιατί ουσιαστικά σε πολλές των περιπτώσεων υπάρχει ένα λάθος, παίρνουν ένα τηλέφωνο, διορθώνουν ένα νούμερο. Υπάρχει αυτό με τις υπηρεσίες του υποδομών, οι οποίοι έχουν συμβάλει καθοριστικά. Και εδώ πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει Τριαντόπουλος, δεν υπάρχει. Είμαστε μια ομάδα μαζί με εσάς κάτω όλων των Υπουργείων που δουλεύουμε, γιατί το θεσμικό πλαίσιο είναι ακραία γραφειοκρατικό. Εμπλέκει πολλά Υπουργεία, πολλές υπηρεσίες και είναι αυτό που λέει και υπεύθυνο Περιφερειάρχης, ότι όλη αυτή η εμπειρία που έχουμε στο δικό σας ερώτημα θα μας οδηγήσει σε κάτι νέο που θα προκύψει από αυτό. Κάτι νέο που σημαίνει ότι όλο αυτό για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας που να βασίζεται στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών, σε έναν συντονισμό όλων αυτών και δεν θα είναι κατά περίσταση αλλά θα είναι ενεργός. Οπότε το δουλεύουμε, άρα αυτή η εμπειρία θα μας οδηγήσει σε κάτι διαφορετικό αξιοποιώντας την καλή δουλειά που γίνεται από πάρα πολλούς, είτε είναι στην κεντρική διοίκηση είτε είναι στην αυτοδιοίκηση. Και προσαρμοζόμαστε συνεχώς. Προσπαθούμε να δούμε πού είναι τα προβλήματα και να τα διευθετήσουμε. Και αυτό το κάνουμε γιατί έχουμε μια πολύ γόνιμη συνεργασία με εσάς. Έτσι είναι και στις υποδομές. Και μάλιστα στη σύσκεψη που είχαμε το Σάββατο με τον Πρωθυπουργό, κατέληξε λέγοντας ότι η καταστροφή των υποδομών από αυτή τη θεομηνία είναι μια ευκαιρία για το συνολικό εξυγχρονισμό των υποδομών στην περιοχή, έτσι ώστε αυτό να συνεισφέρει περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη. Άρα είναι κάτι που υπάρχει μέσα στο σκεπτικό και στην επεξεργασία που γίνεται. Είναι καλό που καταγράφεται, το δουλεύουμε συνεχώς. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη για να δούμε και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, άλλα υπουργεία, για να δούμε πώς θα αρχίσουν σιγά σιγά να ενισχυθεί περισσότερο η κατάσταση και πορευόμαστε έτσι ώστε το ταχύτερο δυνατόν να φτάσουν τα ωφέλη από αυτή τη στήριξη και προσπάθεια που γίνεται στους πολίτες, δηλαδή να αρχίσει η καθημερινότητα σιγά σιγά να αλλάζει. Είμαστε στον πρώτο μήνα, δεν θα πω εγώ όντας εμπλεκόμενος ή εσείς αν έχουν γίνει γρήγορα, αλλά αν το συγκρίνουμε ή όχι με άλλες περιπτώσεις, αυτή τη στιγμή, όπως σωστά είπε και ο Περιφερειάρχης για το γραφείο, αφού έχουμε διασφαλίσει με τις πράξεις κανονιστικές που έχουν γίνει και τις αλλαγές στον νόμο το πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και πέρα, τώρα έχουμε το δρόμο για να τρέξουμε όλοι μαζί και να κάνουμε τις αλλαγές όπως πρέπει.
Εγώ θα είμαι εδώ μάλλον κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση, γιατί και τις προηγούμενες μέρες εντός εβδομάδος συνομιλούμε συνεχώς, άρα το κομμάτι της αποκατάστασης είναι κάτι που πέραν όλων των άλλων είναι στην κορυφή της ατζέντα και της δικιάς μας και της κυβέρνησης και θα συνεχίσουμε ευελπιστώντας το ταχύτερο δυνατόν να διαψεύσουμε τις ανησυχίες όποιων πολιτών έχουν προηγούμενες εμπειρίες τους, άρα να τα φέρουμε όλα μπροστά. Γι' αυτό και συζητάμε για την αλλαγή των καθεστώτων όσον αφορά τις αποζημιώσεις, τον μηχανολογικό εξοπλισμό των αγροτών. Οπότε τώρα να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε προβλήματα του παρελθόντος, αλλά και από την άλλη είναι μια χρυσή ευκαιρία. Το είχαμε συζητήσει, ας πούμε, στο Μουζάκι όταν λέγαμε για τη χρήση γης. Ότι προβλήματα που υπάρχουν, αφού τώρα αλλάζει που αλλάζει εκ των πραγμάτων η κατάσταση, να μπουν μπροστά, να μπολιάσουν αυτή την προσπάθεια και εμείς είμαστε εδώ να επιστρατεύσουμε, εμείς ως κεντρική διοίκηση, αλλά όλοι μαζί, να επιστρατεύσουμε όποιον χρειάζεται προς αυτό το κοινό στόχο. Ο κοινός στόχος είναι να επιστρέψει η κανονικότητα στην περιοχή και η οποία να αρχίσει να βαδίζει όλο και περισσότερο σε μια πορεία αηφόρου ανάπτυξης, γιατί το φυσικό αυτό φαινόμενο σχετίζεται και με την αηφορία της περιοχής.